Με ηχηρό το μήνυμα του εθελοντισμού έριξε αυλαία το 12ο κύπελο Δότη Μυελού των Οστών το απόγευμα του Σαββάτου στον προλημένα της Καλαμάτας. 3, 2, 1, πάμε! Η διοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Ποσειδών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μυσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας συγκέντρωσε περίπου 150 συμμετοχές στα αγωνίσματα της κολύμβησης και του τρεξίματος. 12η χρονιά φέτος, διοργάνωση το κύπελο Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Μια εκδήλωση, μια αθλητική εκδήλωση για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το κοινωνικό μήνυμα του εθελοντισμού. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μια πράξη ζωής, είναι μια στάση ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια καλούμε τους συμπολίτες μας να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν για την δωρεά κυττάρων Μυελού των Οστών. Μια δωρεά που είναι λίγα κύτταρα για μας, λίγος χρόνος για μας, αλλά σωτήρια, πολλά και σωτήρια κύτταρα για τον ασθενή, που μπορεί πραγματικά να τον κρατήσουν στη ζωή. Γι' αυτό και το μήνυμα του αγώνα είναι χάρη σε ζωή, ας κάνουμε όλοι μαζί τη λευχαιμία παρελθόν. Το μήνυμα που έχουμε βάλει φέτος στον αγώνα είναι ο άνεμος που με εμπόδισε, είναι ο άνεμος που με έκανε να ταξιδεύω παντού. Αυτό το μήνυμα ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει σύμφωνα με τα προσωπικά του βιώματα, με τις προσωπικές του επιδιώξεις. Ελπίζουμε ότι και είμαι βέβαιος ότι οι Καλαματιανοί θα ανταποκριθούν όπως ανταποκριθήκαν όλα αυτά τα χρόνια και μπορώ να σας πω ότι ήδη γύρω στους 8.000 Καλαματιανοί είναι γεγραμμένοι δότες, 6 έχουν δωρήσει κύτταρα, 6 Καλαματιανοί έχουν χαρίσει ζωή σε 6 συνανθρώπους τους κάπου στον κόσμο. Ας τους μιμηθούμε και οι υπόλοιποι και ας γίνουμε δότες Μυελού των Οστών. Σε λίγες μέρες θα χτυπήσουν τα κουδούνια των σχολείων. Ας αναλογιστούμε τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο είναι το σπίτι τους, είναι το σχολείο τους, είναι ο παιδότοπος. Πολλά από αυτά περιμένουν κάποιον από εμάς να τους δώσει κύτταρα. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων πραγματοποιεί το ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών Μυελού των Οστών από μέλη του Καλαματιανού Συλλόγου, το Κέντρο Δοτών του Πανεπιστημίου Πατρών Χάρη σε Ζωή και εθελόντριες του Τμήματος Βοηθών Νοσηλευτών του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Ένας ασθενής για να δει το συμβατό του δότη θα πρέπει να ψάξει ανάμεσα από 20 σε 20.000 άτομα έως 1 εκατομμύριο. Και δυστυχώς ποτέ να μην βρει το συμβατό του δότη. Μπορεί να συμβεί βέβαια μια φορά στη ζωή του καθενός και το εύχομαι ολόψυχα. Είμαι μεταμοσχευμένη. Μπορώ να καταλάβω σε όλο του το μεγαλείο τι σημαίνει μεταμόσχευση. Σημαίνει ότι αυτός που δίνει γίνεται μικρός Θεός και η ευγνωμοσύνη είναι τεράστια από το δότη, ο οποίος δεν θα είχε ζωή διαφορετικά. Πληροφόρηση και την ενημέρωση που υπάρχει βεβαίως έχει μπει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πληροφορήθηκε, να ενημερώθηκε και να μην ευαισθητοποιήθηκε. Και αν δεν γραφτεί την πρώτη φορά, σίγουρα θα το σκεφτεί, σίγουρα θα γραφτεί. Περίπου 50 κολυμβητές ρίχθηκαν στη μάχη δύο διαδρομών 750 και 1500 μέτρων. Πρώτος τερματίσαντας ο Κώστας Κοντόπουλος. Πολύ ωραία, όμορφη διοργάνωση για έναν πολύ καλό σκοπό. Σαν παλιός αθλητής του Ναυτικού Ομίλου έδωσα το παρόν. Προσπαθεί πολύ ο Ναυτικός Όμιλος να κάνει διάφορες τέτοιες κινήσεις έτσι ώστε να οθήσει το φιλανθρωπικό προφίλ του ομίλου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις και για τα μικρότερα παιδιά να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους για να συνεχίσουμε να δίνουμε κίνητρο. 3, 2, 1... Περισσότεροι από 100 δρομείς συμμετείχαν στο τρέξιμο, όπου ταχύτερος όλων ήταν ο Δημοσθένης Χρονόπουλος, τρέχοντας τα 5 χιλιόμετρα σε 17 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Προηγήθηκε ο διάπλους του Μεσσηνιακού Κόλπου με διαδρομή από Κιτριές σε Καλαμάτα, 17 ναυτικών μιλίων, από την ιστιοπλοϊκή ομάδα ΑΜΕΑ του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας και του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου.